Καταφθάνει την Κυριακή στο λιμάνι της Πάτρας το πρώτο πλοίο της γραμμής Κωνσταντινούπολη-Τεργέστη, με ενδιάμεσο σταθμό την Αχαϊκή πρωτεύουσα. Στην Πάτρα θα γίνεται μεταμόρφωση και εκφόρτωση φορτίων με προορισμό πόλης της Ιταλίας, εκτός Τεργέστης και την εγχώρια αγορά και αντίστροφα προς Τουρκία. Με την εν λόγω καινούργια γραμμή, το λιμάνι της Πάτρας αναδεικνύεται σιγά σιγά σε ισχυρό κόμβο συνδυασμένων μεταφορών του κεντρικού διευρωπαϊκού δικτύου και σε κόμβο διασύνδεσης των δύο μεγάλων αξώνων, της Ανατολικής Μεσογείου και του Σκανδιναβικού Διαδρόμου. Η εν λόγω εταιρεία πρόσφατα εξαγοράστηκε από μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, τη δανέζικη DFDS, η οποία κυριαρχεί στους εμπορικούς δρόμους της Βόρειας Θάλασσας και διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών σε όλη την Ευρώπη.